Σλάβο Μακεδονία ή οτιδήποτε προωθεί τον σλαβικό χαρακτήρα του κράτους αυτού, αλλά ότι δεχόμαστε, θα δεχτούμε κάτι όπως το Άνω Μακεδονία, καταστροφή για μας, Βόρεια Μακεδονία, καταστροφή για μας, ή η δημοκρατία της Μακεδονίας Βαρδάρη, ακόμα χειρότερο για μας. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν μερικοί στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι οι Αλβανοί μας υποστηρίζουν και μακάρι και καλά που τους έχουμε και κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν προς γνώση και συμμόρφωση, οι Αλβανοί έχουν την ατζέντα τους, έχουν μια πολιτική η οποία δεν είναι σε τίποτα διαφορετική όσο αφορά το όνομα από άλλους. Να το γνωρίζετε αυτό, είναι σημαντικό. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Οι Αλβανοί έχουν τους στόχους τους, έχουν τον προγραμματισμό τους και ξέρουν πού το πάνε. Εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή εμείς, οι διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν τελικά κατασταλάξει κάπου για το τι ακριβώς ζητάνε. Επαφύνται σε κάποιους ειδικούς απεσταλμένους του ΟΗΕ, όπως ο κύριος Νίμιτς, ή το τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Δικιά μας, δυστυχώς, προγραμματισμένη και διακηρυγμένη εξωτερική πολιτική, δυστυχώς δεν υπάρχει και αγόμαστε και φερόμαστε, και γι' αυτό το λόγο έχουμε όλες αυτές τις τραγικές απογοητεύσεις κατά καιρούς. Κύριε Παπαδόπουλε, αποφασίσατε και στείλατε προσκλήσεις, πήγα να πω, επιστολές στον Αμερικανό Πρόεδρο και σε κάποιους ακόμη αξιωματούχους, σωστά ή κάνω λάθος? Ξέρω αν με ακούει ο κύριος Παπαδόπουλος. Παλό. Ναι. Μάλιστα. Λέω, αποφασίσατε και στείλατε επιστολές στον Αμερικανό Πρόεδρο σχετικά με το θέμα ή κάνω λάθος? Και σε κάποιους στείλαμε τρεις επιστολές, μία επιστολή στον κύριο Νίμιτς, μία επιστολή στον κύριο Μπάιντεν και στη Χίλαρη Κλίντον και μία επιστολή στον πρόεδρο Ομπάμα. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο να σας πω τις λεπτομέρειες, αλλά θα σας πω τις βασικές μας θέσεις. Ορίστε, παρακαλώ. Είναι επιστολές της Πανμακεδονικής Ηνωμένων Πολιτειών αυτές? Μάλιστα. Ωραία, παρακαλώ, ο λόγος σας. Λοιπόν, στον κύριο Νίμιτς είπαμε τα εξής, ότι δεν πρέπει επουδενή λόγο να λυθεί το θέμα εάν δεν δεχτούν πρώτα οι Σκοπιανοί ότι θα αλλάξει το συνταγματικό τους όνομα με επίσημη απόφαση του συνταγματικού τους δικαστηρίου και με δημοψήφισμα. Δηλαδή, ξεκινούμε εμείς ότι το έργα όμνες είναι το σημαντικότερο από όλα, δεν πρέπει να υπάρξει σαλαμοποίηση της διαδικασίας από τον κύριο Νίμιτς, ο οποίος θέλει να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Ο κύριος Νίμιτς θέλει να πει, ας δεχτούν το Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, παραδείγματος χάρη η Δημοκρατία της Μακεδονίας Βαρδάρη, να το γράψουμε στα Ηνωμένα Έθνη, να τους βάλουμε στο ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ και μετά να περάσουμε 100 με 200 ή 300 χρόνια να συζητάμε με τα δυσέγγονά μου το πού και πώς θα χρησιμοποιείται αυτή η λεγόμενη σύνθετη ονομασία. Η δική μας θέση είναι ότι χωρίς αλλαγή του συνταγματικού τους ονόματος, το οποίο πρέπει να είναι το ακριβώς ίδιο με το ένα και μοναδικό όνομα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, χωρίς να συμφωνήσουν οι Σκοπιανοί εκ των προτέρων σε αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκουμε όνομα και να συζητούμε και να κουραζόμαστε. Ο κύριος Νίμης φυσικά έχει τη δουλειά του. Το δεύτερο θέμα που θέσαμε και στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και στον κύριο Νίμιτς και στη Χίλαρη Κλίντον, όλα αυτά που σας λέω είναι μια περίληψη βέβαια διαφόρων θέσεων, ναι, είναι ότι δεν μας αρκεί το να λυθεί το θέμα του ονόματος του κράτους, πρέπει επίσης να λυθεί το θέμα του ονόματος του λαού, της εθνικότητος και της γλώσσας. Διότι αν υποθέσουμε το κράτος αυτό ονομαστεί Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και αυτοί συνεχίσουν να λένε εμείς είμαστε εθνικά Μακεδόνες, με τη δική μας τελική υπογραφή, αυτό σημαίνει ότι τους επιτρέπουμε σαν μακεδονικό έθνος να διεκδικούν ό,τι είναι μακεδονικό, δηλαδή και τα δικά μας. Και γράφω στον κύριο Πρόεδρο ότι, κύριε Πρόεδρε Ομπάμα, είναι πολύ εύκολο να δείτε τι διεκδικούν οι λεγόμενοι σε εισαγωγικά εθνικά Μακεδόνες από την Ελλάδα, δεν έχετε παρά να δείτε τι χάρτες έχουν μέσα στα σχολεία τους, στο στρατό τους, στην αστυνομία και σε ολόκληρο το κράτος τους. Ο χάρτης αυτός είναι ο λεγόμενος χάρτης της σκλαβωμένης, διηρημένης, καταπονεμένης και τα λοιπά διαμελισμένης Μακεδονίας, η οποία φυσικά πρέπει να γίνει ξανά ένα. Σε κάθε σχολική αίθουσα των Σκοπίων
σε κάθε οργανισμό υπάρχουν αυτοί οι ηλεκτρονικοί χάρτες. Μάλιστα, βάζουν σε πάνω δεξιά στο χάρτη την φωτογραφία του Γκότσε Ντέλσεφ και αριστερά την φωτογραφία τέλος πάντων, την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κάτω αριστερά του Φιλίππου. Σκεφτείτε λοιπόν τι κάνουν. Εξηγήσαμε λοιπόν στην Αμερικανική κυβέρνηση, πρόεδρο, αντιπρόεδρο κτλ. Ότι για μας δεν μας αρκεί το θέμα του ονόματος και είμαστε πάρα πολύ ενοχλημένοι διότι στο ΝΑΤΟ είπαν όταν λυθεί το θέμα του ονόματος του κράτους θα τους βάλουμε στο ΝΑΤΟ. Αυτό πιστεύουμε ήταν μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για την Ελλάδα, διότι το ΝΑΤΟ και η ΟΚ πρέπει επίσης να πούν ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανένα μακεδονικό λαό και μακεδονικό στρατό να είναι στο ΝΑΤΟ. Αντιλαμβανόσαστε φυσικά τη σημασία αυτού που είπα. Στον κύριο Βαγγελίδη, ο λόγος, παρακαλώ. Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας μεταφέρει ο κύριος Παπαδόπουλος. Και ευτυχώς το ξαναλέω που υπάρχουν οι παμακεδονικές οργανώσεις στο εξωτερικό και τουλάχιστον κάτι γίνεται, διότι αν περιμένουμε από τους δικούς μας, δεν είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος για την. Καταρχήν, εμείς δεν έχουμε ενημέρωση, κύριε Βαγγελίδη. Ελληνική εξωτερική πολιτική. Νέα για το θέμα και εξελίξει το θέμα, μας λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Από εδώ δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Ορίστε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, έχουμε ξαναγυρίσει στις μυστικές διπλωματίες, ξέρω εγώ, του 18ου και του 19ου αιώνα. Όπου θεωρούσαν ότι οι λαοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα για να μαθαίνουν για την τύχη τους και ότι οι αποφάσεις λαμβανόντουσαν μέσα σε κάποια σαλόνια, σε κάποιες αίθουσες συνεδριάσεων όπου οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζανε παραδείγματος χάρη τον διαμελισμό της Πολωνίας. Ναι. Ότι θα πάρει ένα κομμάτι Ρωσία, ένα Αυστρο-Ουγγαρία, ένα η Προσία και τελείωσε, δεν θα υπάρχει πολωνικό κράτος. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι εάν δεν υπάρξει επιτέλους μια εθνική στρατηγική όπου να βγούμε κάποια στιγμή και εδώ θέλω να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο γενικότερο που δεν αφορά μόνο την περίπτωση της Μακεδονίας μας αλλά γενικότερα σαν ελληνική εξωτερική πολιτική. Έχει επικρατήσει αυτό το περίεργο, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον βαρύτερο χαρακτηρισμό, δόγμα, ότι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτε και δεν παραχωρούμε τίποτε. Αυτή η έκφραση είναι αστεία από πάρα πολλές πλευρές, διότι εκείνο το οποίο τουλάχιστον μου έλεγε ένας ξένος φίλος μου, γνώστης των πραγμάτων και των καταστάσεων που υπάρχουν εδώ στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μου λέει, δεν ξέρω, λέει, ποιος το σκέφτηκε, λέει, αυτό το ανόητο σύνθημα, διότι αυτό, λέει, πώς μεταφράζεται, λέει, από έναν Γάλλο, Γερμανό, οποιονδήποτε απ' έξω, Αμερικανό ή οτιδήποτε άλλο. Ότι εσείς οι Έλληνες καταφέρατε με διάφορα τερτύπια, με διάφορες συνθήκες, συμφωνίες κτλ. Να αρπάξετε από όλους τους γείτονές σας κομμάτια που δεν ήταν δικά σας και τώρα λέτε «Α, εγώ δεν παραχωρώ τίποτε και επομένως δεν είμαι διατεθειμένος να διεκδικήσω και τίποτε». Αυτό η λογική του, δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε, ότι δεν διεκδικώ αλλά δεν και παραχωρώ τίποτε, σημαίνει ότι εσείς είσαι ικανοποιημένος. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι στα τραπέζια που συζητάνε αυτά τα θέματα, όταν ακούνε αυτό το πράγμα, σου λέει οι Έλληνες καιρός είναι να σταματήσουν αυτή την ιστορία και επιτέλους να κάτσουν να συζητήσουν, να παραχωρήσουν κάτι. Εάν λοιπόν πιστεύω δηλαδή προσωπικά ότι πρέπει να γίνει πιο επιθετική εξωτερική μας πολιτική. Για παράδειγμα ας βάλουμε το θέμα της συνθήκης της Λοζάνης που έχουμε με την Τουρκία. Γιατί καμιά κυβέρνηση δεν ανάγκασε την Τουρκία να πάει σε διεθνή δικαστήρια ή οπουδήποτε αλλού ή να το θέτει συνέχεια το ζήτημα της Σύμβρου και της Τενέδου οι οποίες βάσει της συνθήκης Λοζάνης έπρεπε να υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί
και όπου θα ήσαν αυτοδιοικούμενοι. Οι Τούρκοι, απ' τη μεν την Τένεδο σχεδόν τους έχουν, έχουν διώξει όλους τους Έλληνες, στην Ήμβρο έχουν μείνει ελαχιστότατοι και έχουν χωροφυλακή, έχουν στρατό, έχουν δηλαδή κατά παράβαση πλήρη τη συνθήκη τη Λοζάνης. Mm-hmm. Στη Δυτική Θράκη αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτά τα τραγελαφικά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία ελπίζω να μην συμβούν και στον χώρο της Μακεδονίας. Ένα λεπτό στον κύριο Παπαδόπουλο πριν πάμε σε διάλειμμα. Ορίστε κύριε Παπαδόπουλο, λοιπόν, παρακαλώ. Ένα λεπτό μόνο, δεν έχουμε χρόνο πριν το διάλειμμα. Ορίστε. Λοιπόν, ήθελα να πω πολύ σύντομα ότι όταν μιλούμε για το 1913, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 1913, την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, 12-13, δεν υπήρχε Μακεδονία για να διαιρεθεί. Ήταν το βιλαγέτο της Θεσσαλονίκης, το βιλαγέτο του Κωσόβου με πρωτεύουσα τα Σκόπια, το βιλαγέτο του Μοναστηρίου με πρωτεύουσα το Μοναστήρι, Γιάννενα δυτικά και βιλαγέτο Αδριανοπόλεως ανατολικά. Ναι. Αλλά όταν μιλάτε με τους Σκοπιανούς, σας λένε και στα σχολεία τους μαθαίνουν ότι ο ελληνικός, σερβικός και βουλγαρικός στρατός εισέβαλε στην Μακεδονία, διέπραξαν την γενοκτονία των Μακεδόνων, τους οποίους εξόντωσαν και αντικατέστησαν. Αυτά που σας λέω είναι σε όλα τα σχολεία και τα blog των Σκοπιανών και μου τα είπε πριν 6 μήνες μια κοπέλα Σκοπιανή την οποία γνώρισα στο Σικάγο, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, 22 ετών. Και μου λέει οι 22 ετών ότι εσείς οι Έλληνες διαπράξατε την γενοκτονία των Μακεδόνων, αλλά να είστε σίγουροι Έλληνες εσείς, η πρωτεύουσά μας θα γίνει πάλι η Σολούν. Καταλαβαίνετε με ποιους διαπραγματευόμαστε. Αυτά δεν τα καταγγέλει κανένας. Η πρωτεύουσά τους θα γίνει πάλι η Θεσσαλονίκη, είπε η νεαρά στον κύριο Παπαδόπουλο. Είχαν πάει στη Μελβούρνη οι Σκοπιανοί με μια τεράστια διαδήλωση, με ένα τεράστιο πανό της Ενωμένης Μακεδονίας και στο οποίο απάνω έλεγε «Η Σολούν θα είναι πάλι η πρωτεύουσά μας». Μέσα στους δρόμους της Μελβούρνης. Με αυτούς διαπραγματεύεται ο κύριος Δρούτσας. Ελπίζω να το καταλαβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα, παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, βέβαια, σήμερα η συζήτηση, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Είμαστε μαζί σε ελάχιστα λεπτά. Παρακαλώ.